κόμβος των μπαχάνων σε ώρα αιχμής. Ο απόλυτος πανικός για οδηγούς, γονείς, σχολικούς, τροχονόμους. Λίγα και στην αρχή, ώσπου να συνηθίσει ο κόσμος, μετά όλα καλά ρε παιδιά, τι να πω, ξέρω εγώ. Φοβούνται πως η κατάσταση θα γίνει ακόμα χειρότερη από Δευτέρα. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει από Δευτέρα. Σήμερα να δούμε από αύριο που θα γίνουν τα εγγένεια. Σήμερα χαμός γίνεται, όπως βλέπετε πίσω και δεξιά και αριστερά. Ο κόμβος δεν μπορεί να αντέξει όλον αυτό τον κυκλοφοριακό φόρτο. Άλλωστε, όταν έγινε ο σχεδιασμός, ήταν άλλα τα δεδομένα. Εγώ ξέρω ότι αυτό είχε προβλεφτεί εδώ και 10 χρόνια, 20, δεν ξέρω πόσα χρόνια υπήρχε πριν. Σήμερα υπάρχουν άλλες συνθήκες. Δεν είναι όπως είμαστε πριν 20 χρόνια. Γι' αυτό πρέπει να γίνει κάτι από την πολιτεία, από το Δήμο, από την περιφέρεια. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για τα σχολεία και για μας και για τους μεγάλους, για όλο τον κόσμο. Ίσως χρειάζεται κυκλικός κόμβος, εκτιμούν κάποιοι. Οι δρόμοι γύρω από την πλατεία των Ταμπαχάνων πνίγονται κυριολεκτικά από την κίνηση. Αυτό το σύστημα εδώ υπάρχει πρόβλημα σοβαρό, γιατί εδώ δεν υπάρχουν φανάρια να περνάνε τα παιδιά. Δεν υπάρχουν διαβάσεις. Εγώ μένω τρέμα Παντοκράτορος και δεν υπάρχουν διαβάσεις να περνάμε από το ένα σημείο του δρόμου στο άλλο. Τώρα, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση? Και χτες το βράδυ έγινε ένα ατύχημα. Έγινε το ατύχημα εκεί που ξεκινάει ο δρόμος για να μπει στη Σύραγγα. Κάποια γυναίκα έβγαινε με το αυτοκίνητό της και ένας με μία μηχανή και έγινε σύγκρουση και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει κάτι να γίνει. Είναι δύσκολο να ομαλοποιηθεί η κατάσταση από τη μία μέρα στην άλλη. Η μίνι περιμετρική είναι ένα σπουδαίο έργο που οι πολίτες περίμεναν χρόνια. Τα όποια προβλήματα δεν αναιρούν σε καμία περίπτωση αυτό το γεγονός.